Για να μπούμε σε αυτή την περιοχή, τι είναι αυτό το εσωτερικό ήθος των Σπαρτιατών, πρέπει να κάνουμε μία πολύ σύντομη διευκρίνηση. Ξεκινώντας από γενικότερες οπτικές, πρέπει να πούμε, αγαπητοί μου φίλοι, ότι αλήθειες μέσα στην ιστορία του ανθρώπου είναι δύο λογιών. Η μία είναι οι αλήθειες που έρχονται από τη φύση. Οι αλήθειες εκείνες που, ερευνώντας ο άνθρωπος τη φύση, οι θετικές επιστήμες δηλαδή, τις ανακαλύπτουν, τις γνωρίζουν, στοιχούνται, συμμορφώνονται στις αλήθειες αυτές και προσπαθούν να κάνουν τη ζωή τους. Δηλαδή, για να πετάξει ένα αεροπλάνο, πρέπει να βρούμε κάποιους νόμους της φύσης, να τους σεβαστούμε, να τους εφαρμόσουμε και θα πετάξει το αεροπλάνο, θα πετάξουμε και εμείς μαζί. Εάν δεν έχουμε σαφή τη γνώση αυτής της φύσης, τότε αλίμονο σε εμάς που θα μπούμε στο αεροπλάνο. Αυτή είναι γενικώς η γνώση που έρχεται από τη φύση, που περιγράφει τους φυσικούς νόμους, τη φυσική πραγματικότητα και όλη την αρμονία, την τάξη, το ρυθμό, την αηδιότητα, το αθάνατον και το ανώλεθρον, όπως έλεγαν οι Έλληνες, που υπάρχει μέσα στη φύση. Η φύση είναι αθάνατη. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η αλήθεια που έφτιαξε το ανθρώπινο μυαλό. Η αλήθεια που φτιάχνει το μυαλό του ανθρώπου. Ο τρόπος με τον οποίο εμείς, με το δικό μας μυαλό, και η γνωστική μας συνείδηση, ξέρετε, είναι η οντολογική διαφορά του Dasein που λέμε, αυτό που μας ξεχωρίζει από όλα τα άλλα έμβια όντα μέσα στη φύση, Homo sapiens λέμε, σκεπτόμενον on. Ο άνθρωπος λοιπόν με το μυαλό του φτιάχνει μια αλήθεια η οποία πολλές φορές απομακρύνεται από αυτή την αλήθεια της φύσης. Όσο περισσότερο απομακρύνεται, τόσο περισσότερο είναι ψεύτικη αυτή η αλήθεια. Και όσο πιο κοντά είναι προς τις φυσικές αλήθειες και συντονίζεται και υποτάσσεται στη φυσική τάξη και στο φυσικό ρυθμό ο άνθρωπος, τόσο πιο αληθινός είναι. Οι νόμοι που υπάρχουν μέσα στη φύση της δίνουν αυτή την ομορφιά που είπαν οι Έλληνες, τη φύση, το σύμπαν, ολόκληρο κόσμον. Κόσμο σημαίνει κόσμημα, στολίδι. Και είναι και αυτό ένα έμεσο αποδεικτικό του πόσο αιώνιοι και αληθινοί είναι αυτοί οι νόμοι. Έρχομαι λοιπόν στους αρχαίους Δωρείς. Σε όλο το δωρικό κόσμο, την Πελοπόννησο δηλαδή, όλη η Πελοπόννησος είναι Δωρείς, στις νότιες Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Αυτός ήταν ο δωρικός κόσμος. Με προέκταση βέβαια στην Κάτω Ιταλία και στη Σικελία, που οι περισσότερες από τις μεγάλες εκείνες αποικίες ήταν δωρικές, όπως οι Σιρακούσες, ο Ακράγαντας κτλ. Ο Τάρας. Λοιπόν, τι είναι εκείνο που έδωσε αυτό το στίγμα ώστε να διαμορφωθεί αυτό το εσωτερικό ήθος των αρχαίων Σπαρτιάτων? Είναι το γεγονός ότι συντονίστηκε με αυτούς τους φυσικούς νόμους. Κατανόησε. Σε μεγάλο βαθμό το κατανόησαν όλοι οι Έλληνες αυτό, αλλά κατεξοχήν ο δωρικός κόσμος, οι Σπαρτιάτες, αυτή τη βαθιά φυσική πραγματικότητα που την έκλεισε σε μία λέξη, στη λέξη ανάγκη. Ανάγκη, με την έννοια αυτό που λέμε απλά δετερμινισμός, αιτιοκρατία, αιτιατό, οι ίδιες αιτίες οδηγούν στα ίδια αποτελέσματα πίσω μου. Στη λειτουργία των νόμων της φύσης, πίσω από όλα αυτά τα πράγματα υπάρχει μία αδύρυτη πραγματικότητα που κάπου παίρνει την έννοια ενός τρομερά σκληρού προσώπου. Ανάγκη. Ανάγκη σημαίνει ότι όταν τρέχω με τα 150 χιλιόμετρα και πέσω απάνω στην κολόνα, δεν θα με λυπηθεί η φύση με τίποτα. Ανάγκη σημαίνει ότι όταν ταξιδεύω στη θάλασσα και πουν άνθρωπος στη θάλασσα από το καράβι, αν βουλιάξει το καράβι και δεν ξέρω μπάνιο, δεν θα με λυπηθεί η φύση. Με αυτή την έννοια, οι Έλληνες το είχαν καταλάβει αυτό, αλλά κατεξοχήν το είχαν καταλάβει οι Δωρείς. Θαλής, λέει ο μεγάλος αυτός Ίωνας, φυσικός φιλόσοφος, στο όνομά του κατηγορούν ολόκληρη την ηλεκτρική, τον ηλεκτρισμό και την ηλεκτρονική σήμερα. Θαλής ερωτηθείς τι ισχυρότατον είπεν, ανάγκη, κρατή, γάρ, πάντων. Ή όπως απλά το ξέρουμε εμείς αυτό, στην ανάγκη υποτάσσονται και οι θεοί, και οι θεοί είναι κάτω από την ανάγκη. Αυτή την έννοια κατανόησαν οι Σπαρτιάτες. Στη σύγχρονη εποχή, να κάνω ένα σχόλιο που είναι χρήσιμο, ένας από τους μεγαλύτερους στοχαστές του αιώνα μας, ο μεγάλος Σιγιμούντος Φρόιντ, που άλλαξε ολόκληρο το πνευματικό τοπίο του αιώνα μας, είπε την πρόταση, την ακόλουθη πρόταση. Οι Έλληνες, λέει, υπήρξαν
υπήρξαν ο πιο ευφυής λαός της αρχαιότητας, γιατί κατανόησαν πρώτοι την έννοια της ανάγκης και υποταχτήκανε σε αυτή την ανάγκη. Αυτή η λέξη λοιπόν είναι το κύτταρο, είναι το νεύρο του δοντιού, είναι το μυστικό σημείο που δημιούργησε αυτό το ήθος, το εσωτερικό, το χαλίβδινο σε αυτόν τον κόσμο εδώ, των Δωριαίων και κατεξοχήν στην αρχαία Σπάρτη. Αποτέλεσμα αυτού είναι εκείνο το σκυθροπό, είναι εκείνο το μελαγχολικό, είναι εκείνο το ολιγόλογον, είναι εκείνη η λιτότητα, είναι εκείνη η αυτάρκεια στο ελάχιστο, είναι εκείνη η στρατιωτική πειθαρχία, οι φοβερές λέξεις όρντο και δισciplina που θα πούν αργότερα οι Ρωμαίοι και μαζί με άλλες πέντε λέξεις θα κυριεύσουν και θα κυβερνήσουν για 1000 χρόνια τον κόσμο. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι το εσωτερικό ήθος του αρχαίου Σπαρτιάτη, που σημαίνει όμως και μια μεγάλη δυσκολία στη ζωή. Γιατί εάν κατανοήσουμε σε αυτό το βαθμό και σε αυτό τον τρόπο αυτόν τον εσωτερικό ουσιαστικό χαρακτήρα της φυσικής πραγματικότητας, θα δούμε ότι από τη ζωή μας πρέπει να λείψουν όλα τα περιτά, όλη η πολυτέλεια, όλη η τρυφή. Και επειδή έλειπαν αυτά από την αρχαία Σπάρτη και με τον αγώνα τους να τα συγκρατήσουν και να τα σώσουν από μια επιθετική συμπεριφορά που είχαν από τις άλλες ελληνικές πολιτείες, έλαβαν αυτό το χαρακτήρα που παρουσιάζεται πια αρνητικά. Η Σπάρτη ήταν ένας κόσμος αντιδραστικός, η Σπάρτη ήταν ένας κόσμος συντηρητικός, η Σπάρτη ήταν ένας κόσμος στρατοκρατικός, ήταν, πέστε την ωραία αυτή λέξη, ήταν απειρόκαλη, δεν ήξεραν από ομορφιά, ήταν ακαλέσθητη, ήταν ύποπτη, όλα αυτά τα στοιχεία που περάσανε ύστερα κάτω από το γενικό τίτλο «Η Σπάρτη ήταν η τροχοπέδη και το φρένο της αρχαίας Ελλάδας». Αυτή την αντίληψη ήρθε να την αποθηριώσει η ιστορική πράξη αργότερα, όταν στη φοβερή σύγκρουση που έγινε στο μεγάλο εμφύλιο στην αρχαία Ελλάδα, εννοώ τον Πελοποννησιακό πόλεμο, και με την επικράτηση βεβαίως των Δωριαίων, των Σπαρτιατών, είπαν ότι κατάστρεψε η Σπάρτη την αρχαία Ελλάδα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Η Σπάρτη ήταν η ατύχιστη πόλης. Ένα φαινόμενο παράλογο, υπερεαλιστικό θα λέγαμε στη σύγχρονη γλώσσα. Η μόνη πόλη, όχι στην αρχαία Ελλάδα, σε όλο τον αρχαίο κόσμο, που δεν ύψωσε ποτέ τύχη, δεν έβαλε ποτέ δηλαδή χαλκά στο φρόνημά της, ήταν η Σπάρτη. Και η φήμη του Σπαρτιάτ, γιατί δεν έβαλε τύχη? Γιατί είχε αυτό τον εσωτερικό νόμο. Είχε αυτή την αμετακίνητη εσωτερική αντίληψη ότι υπάρχουν αρχές στον άνθρωπο που πρέπει να τις σέβεται. Την υποταγή στον νόμο. Μας λέει ο Ηρόδοτος σε κάποια από τα τελευταία βιβλία των ιστοριών του, όταν ερχόταν ο Ξέρξης στην Ελλάδα και έφτασε στη Θεσσαλία και άκουγε από τους ψιθυριστές και τους κατασκόπους και «Πού πας να πολεμήσεις, με ποιους πας να πολεμήσεις, τι πας να κάνεις?» Κάλεσε τον βασιλιά Δημάρατο στο τέλος, ο οποίος ξέρουμε ότι ήταν καταδιωγμένος, εξόριστος και επικραμμένος, είχε πάει εκεί και ερχόταν μαζί του, λέει «Έλα εδώ Δημάρατε, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων που με φοβίζουν και μου λένε ότι πώς θα τους πολεμήσω και τι άνθρωποι είναι, για πες μου?» Του λέει ο Δημάρατος, «Βασιλιά, θέλεις να σου πω την αλήθεια ή ότι σε ευχαριστεί?» Να μου πεις, λέει, την αλήθεια. «Άκου», του λέει, «άκουε. Είναι άνθρωποι ελεύθεροι όντες ου πάντα ελεύθεροι οι ίσοι. Ενώ είναι ελεύθεροι, λέει, δεν είναι σε όλα ελεύθεροι. Επεστιγάρ σφή δεσπότης νόμος ον υποδημένουσι πολλό μάλλον ίση σε». Υπάρχει, λέει, πάνω από το κεφάλι τους ένας τύραννος, ένας κυρίαρχος, ένας ανίκητος. Ο νόμος που τον φοβούνται πολύ περισσότερο από ότι οι δικοί σου οπαδοί φοβούνται σε σένα. Γι' αυτό στη συνέχεια ρώτησε, είναι πολλοί αυτοί που θα με πολεμήσουν? Ένα εκατομμύριο στρατό σέρνο, πόσα μου βγουν? Και είπε ο Δημάρατος πάλι, κάτι που μας χρειάζεται και σήμερα, που λέμε να γεννάμε παιδιά να πολεμήσουμε τους Τούρκους,
Αλλά τι παιδιά να γεννάμε, σωρούς από κρέατα. Αριθμού δε πέρι μη πείθη. Μη ρωτάς για τον αριθμό του, λέει, πως είναι. Διότι είτε τρεις είναι, είτε χίλιοι δεκατρείς, εκεί που πας θα πάθεις κοινό που δεν θέλεις. Λοιπόν, αυτός ο νόμος είναι το εσωτερικό κριτήριο που προσδιόρισε όλο τον αρχαίο δωρικό κόσμο. Μας έχει σωθεί ένα θαυμάσιο φραγμέντο, ένα απόσπασμα του μεγάλου Ηράκλητου, που λέει, αγαπητοί μου φίλοι, μεγάλες προτάσεις. «Μάχεστε χρή των δήμων υπέρ του νόμου, όκος πέρα τύχεως». Οι πολίτες, λέει, οφείλουν να μάχονται για τον νόμο σαν να μάχονται για το τείχος. Να γιατί δεν είχαν οι Σπαρτιάτες τείχη. Αυτή η βαθύτατη, η ρωμαλαία, η στιβαρή αποδοχή του νόμου είναι εκείνη που δημιούργησε αυτή την τρομακτική δύναμη. Και δεν ξέρω αν ξέρετε, στον αρχαίο κόσμο η Σπάρτη, σαν πολεμική δύναμη, ο Σπαρτιάτης ο πλήτης, που τον συνόδευαν πάντα επτά ορδινάτζα που λέμε, όπως πολέμησε στις μάχες, τις μεγάλες, στα Αμυρικά, είχε τη φήμη του πιο τρομερού στρατού. Μέχρι τη Βαβυλώνα, μας λέει ο Ηρόδοτος, ακούγανε Σπαρτιάτης ο πλήτης και τους έπιανε τρόμος. Αυτό το εσωτερικό στιβαρό ήθος είναι εκείνο που δημιούργησε αυτή τη διάσταση. Τώρα βέβαια, με την έννοια αυτή, η Σπάρτη πέρασε σαν μια στρατιωτική δύναμη μονοσήμαντα και δεν έχει τα έργα που έχουν οι άλλες που δημιούργησε κυρίως η Αθήνα και ο Ιωνικός κόσμος. Γι' αυτό λέμε, στη Σπάρτη δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όμως έτσι.